Άρα, όσοι αστέρες και να πέσουν, ο Χριστός μας, αγαπητέ μου, είναι που κρατά την ιστορία στα χέρια Του. Γι' αυτό λέω, ο Ορθόδοξος δεν δικαιολογείται να φοβάται. Αν είναι πράγματι Ορθόδοξος στην πίστη, διότι πολλές φορές εδοκιμάστηκε η Ορθοδοξία. Μαζί με άλλα, και άλλα προβλήματα έχουμε, δεν είναι μόνο το ουκρανικό. Λοιπόν, με μία μεγάλη οικουμενική σύνοδο που θα γίνει, το έχουν προφητεύσει μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Πορφύριος, που θα γίνει μόλις τελειώσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και όσοι επίσκοποι τότε θα ζουν από τα εμβόλια, από τα αέρια, από τη ραδιενέργεια, από τα πολεμικά γεγονότα, θα πάμε εκεί που θα μας καλέσει ο τότε Πατριάρχης και θα λύσουν και το ουκρανικό και όλα τα προβλήματα. Μέχρι τότε υπομονή και προσευχή. Οι Ουκρανοί είναι ευλογημένοι πολύ τώρα που δοκιμάζονται, γιατί έτσι θα φανερωθούν και ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι είναι οι ολιγόπιστοι. Και η Κύπρος πέρασε πάρα πολλές δοκιμασίες. Και περνάει ακόμα, όπως βλέπετε, με τους Τούρκους τώρα και με άλλα. Και δοκιμάζεται η πίστη μας όλων. Η Ουκρανία είναι ιδιαίτερα ευλογημένη, ξέρεις γιατί? Γιατί μέσα σε όλη αυτήν την κακοδαιμονία χαζάρου Προέδρου, που χαζάρος για μένα σημαίνει σατανιστής. Λοιπόν, συμφερόντων 50 χωρών, διότι ο πόλεμος που γίνεται εκεί δεν είναι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι μεταξύ Ρωσίας και από την άλλη, και η Ρωσία έχει πίσω της και άλλες δυνάμεις και άλλες χώρες που κρύβονται, αλλά και πίσω από τον Ζελένσκι κρύβονται 50 χώρες. Όχι μία, 50 χώρες. Ποια είναι η ευλογία η μεγάλη της Ουκρανίας, που έχει αυτήν την ώρα έναν προσευχόμενο ασκητή Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε το 1999 και 2000 στη Σερβία, στην Ορθόδοξη Σερβία. Βομβάρδιζαν τα νατοϊκά, αμερικάνικα, αγγλέζικα, γαλλικά αεροπλάνα τη Σερβία για μήνες. Και μάλιστα με πυρηνική γόμωση, που έμεινε μέχρι σήμερα αυτή η ενέργεια στο έδαφος και γεννούν τα παιδιά με αναπηρίες. Τα παρακολουθούσαμε με πόνο και με δάκρυα αυτά. Και θυμόμαστε και τα δικά μας που μας έκαναν οι Τούρκοι του 1974. Πάλι σε συνεργασία με τους νατοϊκούς και τους Αμερικανούς. Ποιος ήταν τότε Πατριάρχης Σέρβων? Πατριάρχης Παύλος. Νάτον. Με αυτό το Στέφανο, ο Άγιος Παύλος. Τι σημαίνει αυτό για την Ουκρανία? Ότι σήμερα Σταυρός, αύριο Ανάσταση. Σήμερα πειρασμός, αύριο Αγιότητα. Όποιος αντέξει, όποιος κρατήσει την Ορθόδοξη πίστη, όποιος μαρτυρήσει Ορθοδοξία, είτε με το αίμα του, είτε με τον λόγο του. Το παράδειγμα του Αγίου Παύλου, Πατριάρχη Σερβίας, πρέπει να κρατήσει σήμερα με πολλή υπομονή, με πολλή προσευχή και δική μας προσευχή, ο Κιέβου Ονούφριος.
Οι Ορθόδοξοι πρέπει να σταματήσουμε να φοβούμαστε το μαρτύριο και την Ορθόδοξη μαρτυρία. Μην μας ξεγελά η επίγειος ζωή με τις απολαύσεις της και τις χαρές της. Ο Ορθόδοξος ζει για να απολαύσει την αιώνια ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καιροί μας, η εποχή μας είναι μεγάλη ευκαιρία. Ζούμε εποχές αποκαλυπτικές, έτσι. Να προσέχουμε τις διαιρέσεις, τις κρίσεις, τις κατακρίσεις και να μην μπούμε στο παιχνίδι του διαβόλου και του αντιχρίστου και της νέας τάξης πραγμάτων. Και ο νοονοήτο. Σας είπα. Меня волнует такой вопрос. Это касается того, что есть современные вызовы православия. Вы уже, батюшка, ой, владыка, об этом сказали. Это и трансгендерные все аспекты, гомосексуализм. Есть и другие вызовы, там, аборты. Сейчас цифровая валюта, все, что связано с антихристовыми законами. Современные православные христиане как должны бороться? Поскольку у нас сейчас практически, как я вижу, есть трудности с этим определенные. Просто как будто бы православных христиан сейчас не то что не слышат, а просто не хотят слышать. И так же, как некоторые владыки, а их очень малое количество. Есть какое-то одно из пророчеств, где говорится о том, что с небес звезды будут падать. Вот эти на небе, да, звезды, это вот как-то один, есть расшифровка, что это епископы, которых уже практически не будет. Вот как оценивать вот эту ситуацию, апостасии, которая сейчас происходит, как быть современным христианом? Σε μια νύχτα χωρίς αστέρια, να ψάξει να βρει αστέρια. Και ένα φτάνει. Ένα αστέρι οδήγησε τους μάγους της Ανατολής εις τον νεογέννητο Χριστό. Ένα. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μέγας ερμηνευτής του Ευαγγελίου, ότι το αστέρι της Βηθλεέμ δεν ήταν αστέρας αστροφυσικός ουράνιος με την έννοια του ύλης, αλλά ήταν ο Αρχάγγελος της Παναγίας, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, να τον εκεί. Ναι, αστεροειδής άγγελος, έτσι. Άρα, όσοι αστέρες και να πέσουν, ο Χριστός μας, αγαπητέ μου, είναι που κρατά την ιστορία στα χέρια Του. Γι' αυτό λέω, ο Ορθόδοξος δεν δικαιολογείται να φοβάται. Αν είναι πράγματι Ορθόδοξος στην πίστη, διότι πολλές φορές εδοκιμάστηκε η Ορθοδοξία, αλλά επειδή είναι η αλήθεια, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί αυτή η αλήθεια να χαθεί. Έστω και ένας επίσκοπος, και πάντοτε θα υπάρχουν επίσκοποι, οι οποίοι θα ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Πάντοτε. Έτσι. Όταν έγινα διάκος, ήμουν 25-26 χρονών. Πήγα να δω το γέροντά μου στην Ελλάδα, στα 26 μου, τον Άγιον Ιάκωβον, τον Τσαλίκη. Και του λέω, γέροντά, έγινα και διάκος, αλλά του λέω, μήπως δεν έπρεπε να γίνω διάκος. Έπρεπε να μείνω απλός μοναχός. Γιατί, μου λέει, δεν του άρεσε που είπα έτσι. Γιατί, μου λέει, μίλας έτσι. Του λέω, έχω ένα πρόβλημα σωματικό. Το χέρι μου τρέμει λιγάκι. Το είχε η οικογένεια της μάνας μου αυτό το πρόβλημα και το κληρονόμησα κι εγώ. Και πώς θα κοινωνώ τον κόσμο. Φοβάμαι, διότι τρέμει το χέρι μου όταν κοινωνώ τον κόσμο. Γέλασε. Μετά μου λέει, λίγα χρόνια θα κάνεις παπάς. Πολύ νέο, θα σε κάνουν επίσκοπο. Πρέπει να γίνεις επίσκοπος και θα έχεις διάκους.
Σ' όλη σου τη ζωή θα έχεις διάκους και θα κοινωνούν αυτή τον κόσμο. Από σένα μου λέει άλλα θέλει ο Θεός. Μα θα γίνω εγώ επίσκοπος. Ναι, μου λέει, θα γίνεις στον τόπο που γεννήθηκες. Και πράγματι, εδώ πιο κάτω είναι το χωριό που γεννήθηκα. Λοιπόν, εσύ μου λέει, πρέπει να μιλάς. Πάντα να μιλάς. Και να μην φοβάσαι κανένα. Να λες, του λέω, μπαρ, τι να λέω εγώ του κόσμου. Δεν έχω κάτι δικό μου να τους πω. Μου λέει, να μην λες δικά σου. Να λες ότι είδες και άκουσες από την Αγία Μητέρα σου, από τον καλό σου πατέρα Νικόλα, την Αγία Γιαγιά σου Μυροφόρα, ότι σου είπε ο Άγιος Πορφύριος, ο Μέγας Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος, και ότι άκουσες και από μένα τον αμαρτωλό. Ότι μου λέει είδες τους λεπρούς, εκεί ζούσε ο Άγιος Ευμένιος, μαθητής του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αυτά θα θέλει να ακούσει ο κόσμος μου. Όχι ακαδημαϊκές θεολογίες, εμπειρίες του Θεού. Αλλά σε παρακαλώ ένα πράγμα, μου είπε. Επειδή θα γίνεις νέος επίσκοπος, στην αρχή να μιλάς λίγο. Να μιλάς πολύ μετά τα 50. Έτσι κι εγώ περίμενα να γίνω 50. Έγινα 50 το 2012. Αν δεις οι ομιλίες που κάνω, είναι μετά το 15. Και μου είπε, μετά πήγα στον Άγιο Πορφύριο. Μου είπε τα ίδια. Αυτός μόνον επρόσθεσε το εξής. Θα ακούγεται η φωνή σου από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Από τη Ρωσία μέχρι την Νότια Αφρική. Του λέω, μα πώς θα γίνει αυτό. Μου λέει, θα βοηθήσει η τεχνολογία. Το λέω αυτό το παράδειγμα με μένα. Τι εννοώ, ότι για σας την εποχή τη δική σας, των νέων ανθρώπων, που θα κάνετε τις οικογένειές σας ή που κάνατε τώρα τις οικογένειές σας, με τα μικρά σας παιδιά, που είναι μέσα σε όλα αυτά τα κακά που περιέγραψες και άλλα που θα έρθουν, ίσως πιο μεγάλα. Λοιπόν, να φροντίσετε να βρείτε τις φωνές που έχουν την αλήθεια των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Μητέρων. Και η τεχνολογία σήμερα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό που κάνετε εσείς με το διαδίκτυο, και εμείς με τις ομιλίες μας, τα κηρύγματά μας. Και η Ρωσία ειδικά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Πολύ μεγάλες δυνατότητες τεχνολογίας. Η δύναμή της είναι η Ορθοδοξία. Δεν είναι τα όπλα του Πούτιν μόνο. Είναι και αυτά, χρειάζονται και αυτά. Μην τα μηδενίζουμε. Σαν άμυνα. Αλλά ο στόχος μας είναι να ακουστεί η Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων και Μητέρων εις πάντα τα έθνη. Ο κόσμος σήμερα θέλει κατήχηση, θέλει διδασκαλία, θέλει θεραπευτική αγωγή της ψυχής του και του σώματός του. Ο κόσμος δεν ξέρει τι να τρώει τώρα. Η Εκκλησία μας λέει ακόμα και τι να τρώμε. Μιλάει για νηστεία, μιλάει για ησυχία. Ναι, έρχονται, για παράδειγμα, έρχονται οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι και τι λένε. Η καλύτερη διατροφή στον κόσμο είναι η μεσογειακή δίαιτα. Όταν τους ρωτήσεις, μα η Μεσόγειος είναι από το Γιβραλτάρ μέχρι τη Συρία. Ποια δίαιτα. Και σου λένε, η δίαιτα που κάνουν οι Ορθόδοξοι καλόγεροι. Έρχονται τώρα οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη μουσική αρμονία και κάνουν τη λεγόμενη μουσικοθεραπεία. Ναι, και λέει, η πιο θεραπευτική μουσική στον κόσμο
που αποδίδει και τα πιο μικρά διαστήματα των ήχων είναι η βυζαντινή μουσική. Άρα, γιατί τα λέω αυτά, ότι έχουμε την εμπειρία εμείς της καλύτερης φυσικής ζωής, της καλύτερης πνευματικής ζωής, της υγείας, της ψυχής και του σώματος. Μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που να κάνουν σχολεία ορθόδοξα, που να διδάσκουν αυτά που είπαμε τώρα, ορθόδοξη διατροφή, γυμναστική, άσκηση, πληροφορική, γλώσσες. Και ιδιαιτέρως, δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, να μάθουμε όλοι μας και πρώτοι Έλληνες αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά έχουν την ικανότητα να είναι μια γλώσσα φιλοσοφίας, επιστήμης, θεολογίας και υμνολογίας. Η μόνη γλώσσα του κόσμου. Τεχνολογίας, επιστήμης και υμνολογίας, μουσικής δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι οι Ορθόδοξοι να μην γκρινιάζουμε πια. Ο Ντοστογεύσκη το κατάλαβε εδώ και 200 χρόνια. Λέει, πήγα σε ένα απέραντο νεκροταφείο όπου σκότωσαν τον Θεό. Έτσι, όταν πήγε μερικά χρόνια, 10 χρόνια, με κάλεσαν και πήγα στη Μόσχα. Και ήταν ένα φεστιβάλ ορθόδοξου πολιτισμού. Το έκανε ο πατήρ Κυπριανός. Ναι, αυτός είναι ιερομόναχος Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είχε την ευθύνη του πολιτιστικών προγραμμάτων στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Και με κάλεσε και πήγα και ήταν ένα φεστιβάλ που το διοργάνωνε η κυρία Μετβέτεφ. Σβετλάνα Μετβέτεφ. Λοιπόν, και θυμάμαι τι είπε αυτή η κυρία, ότι πρέπει, λέει, να συνεργαστούμε όλοι οι Ορθόδοξοι, να κάνουμε, λέει, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σταθμούς. Τότε το διαδίκτυο ήταν μόλις ξεκινούσε, ξέρεις. Για να δώσουμε στα παιδιά μας, λέει, ορθόδοξη ποιότητα, διότι τώρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας τρώνε τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα σκουπίδια. Μόνο, λέει, άνθρωποι που γνωρίζουν την Ορθοδοξία και τη ζουν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Дорогой Владыка, дайте, пожалуйста, духовный совет, как относиться к трудностям, которые сейчас мы, каждый православный христиан, получаем, вот, но понимая, что это такой вопрос духовный. Πρώτον, να ευχαριστούμε τον Χριστό που μας αξιώνει να ζούμε αυτά που ζούμε. Δεύτερο, να παρακαλούμε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και όχι το δικό μας θέλημα. Και να λέμε, Χριστέ μου, φανέρωσε το θέλημά σου στη ζωή μου. Στον λαό μας εδώ στην περιοχή που μιλώ και στο διαδίκτυο μου βάζουν τις ομιλίες, εδώ και τελευταία χρόνια από το 16 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια έχει, ρε Δημήτρη, εδώ και 7 χρόνια, εδώ και 7 χρόνια θυμούμαι και πού το είπα πρώτη φορά αυτόν, ήταν στην εκκλησία που διακονεί ο Δημήτρης, ο μεταφραστής μας, ήταν ο Εσπερινός του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης. Μπροστά στην εικόνα τους, τη θαυματουργή και στα λείψανά τους, ένιωσα εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να προετοιμάσω τον κόσμο μας. Τους επαρεκάλεσα και τους ιερείς μας και τον λαό μας και τους είπα στα αμέσως επόμενα χρόνια να κάνετε προσευχή και να λέτε «Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων». Θα δοκιμαστεί πολύ και η υπομονή μας αλλά και η ορθόδοξη μας πίστη. Τότε δεν υπήρχε κορονοϊός, ούτε εμβόλια,
Λοιπόν, ούτε καταλάβαινε ο κόσμος ότι έρχεται παγκόσμιος πόλεμος. Να κρατήσουμε τώρα τρία την ορθόδοξη μας πίστη. Να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να την νοθεύσει. Ούτε με οικουμενισμούς, ούτε με ζηλωτισμούς και φανατισμούς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να μάθουμε για τα προσωπικά μας αμαρτήματα, για τις επιθυμίες μας και τους λογισμούς, με προσεκτικό νουν, γρήγορο νουν, να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και μόλις πέσουμε σε κάτι λάθος, σε μια αμαρτία, γρήγορη μετάνοια, να μετανιώνουμε γρήγορα, να μην αφήνουμε τις ενοχές να μας τρώνε. Αντίθετα, γρήγορα να πάμε να μετανοήσουμε πρώτα, να μιλήσουμε του Χριστού μας και εάν η αμαρτία επιμένει, να πάμε στον Πνευματικό. Και το τρίτο, με ευλογία του Πνευματικού και με τη συγχωρητικό φρόνημα, να μάθουμε να συγχωρούμε τον πλησίον μας και να προσευχόμαστε γι' αυτόν, έστω κι αν μας αδικεί και μας κατηγορεί, να κοινωνούμε όσο γίνεται, όσον επιτρέπεται πιο τακτικά. Σώμα και αίμα Χριστού. Οι Ορθόδοξοι να σταματήσουν να φοβούνται. Φτάνει να μετανοούμε. Φτάνει να ξομολογούμαστε. Φτάνει να κοινωνούμε. Αυτός που κοινωνούμε δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Σέρβος. Σας συνιστώ όλους να το διαβάζετε. Είναι ο πιο επίκαιρος από όλους τους Αγίους. Η καλύτερη δογματική που διαβάζω είναι αυτή. Και λέει το εξής. Ο Χριστός είναι ο νικητής. Νικητής του θανάτου, του διαβόλου, ο νικητής της αμαρτίας. Το πρόβλημα είναι εμείς οι Ορθόδοξοι. Θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε μαζί με τον νικητή. Θέλουμε αιώνια ζωή ή θέλουμε μια ιδεολογία ορθοδοξίας και να κουτσοπερνούμε. Μου είπε μια γυναίκα και τελειώνω με αυτό. 80 χρονών. Αχ, δεσπότη μου, αχ. Τι βλάκας που ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια. Ήμουνα θρήσκα. Τώρα που ακούω τις ομιλίες σου κατάλαβα ποιο είναι το νόημα της χριστιανικής ζωής. Και το είπε αυτός ο Ρώσος ο Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Το νόημα της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Αισθανόμεθα την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καθαρίζει σιγά την καρδιά μας. Γιατί να καθαρίζει την καρδιά μας? Τώρα κατάλαβα ότι το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει την καρδιά για να γίνει θρόνος καθαρός να καθίσει ο Χριστός μας στην καρδιά μας. Να γίνει ο έρωτας της ζωής μας. Και έγραψα μου λέει μια προσευχή και θέλω να μου πεις αν είναι σωστή. Λόγια πες μου τι. Θεέ μου, αξίωσε με να σε αγαπήσω πριν πεθάνω. Λέω, αυτή η γυναίκα έπιασε το νόημα. Αμήν και εμείς. Έτσι. Δόξα σοι ο Θεός. Μεσέτσετε